Να ευχαριστήσω ξανά και εγώ. Δεν θα μπορούσα να ευχαριστήσω αρκετά την χάλκινη Ολυμπιονίκη μας, Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, και την αγαπημένη μου συνάδελφο Μαρίλη Εφρεμίδη, καθώς και την κυρία Βικτωρία Λουπάκου, που ήρθαν εδώ και μίλησαν στο Marie Claire Power Trip. Το παράδειγμα της Αλεξάνδρας Σταματοπούλου είναι τόσο δυνατό. Μας θυμίζει όχι απλώς τα αυτονόητα, ότι για τις γυναίκες με αναπηρία είναι διπλάσια, 100 φορές, 1000 φορές πιο δύσκολα όλα. Αλλά μας θυμίζει και κάτι άλλο βασικό, ότι η συμπάθεια και η συμπόνια δεν είναι αρκετά. Χρειάζεται στήριξη και χρειάζεται να είμαστε δίπλα στις γυναίκες και στους άνδρες που προσπαθούν με τόσες δυσκολίες, ειδικά στον αθλητισμό, αλλά και σε όλους τους άλλους χώρους, κάνοντας επιτέλους τις πόλεις όπως πρέπει να είναι, για να ζουν αυτοί οι άνθρωποι ισότιμα και καλύτερα. Και θα περάσω σε ένα θέμα πάλι στον αθλητισμό. Θα δούμε ένα σύντομο βίντεο με την διεθνή μας τενίστρια που δεν χρειάζεται συστάσεις, την Μαρία Σάκαρη, η οποία δεν κατάφερε να είναι εδώ γιατί βρίσκεται για προπονήσεις στο εξωτερικό. Η κυρία Σάκαρη μας μιλάει για άλλο ένα φλέγον θέμα, αυτό της ψυχικής υγείας των αθλητών και των πρωταθλητών, με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ και το οποίο έχει αναδειχθεί τελευταία και ειδικά μέσα από το τένις. Μας μιλάει λοιπόν για τα ψυχικά εφόδια που χρειάζονται οι αθλητές για να ανταπεξέλθουν σε αυτά που περιμένουμε εμείς από αυτούς. Και φυσικά μας θυμίζει και κάτι άλλο, ότι το τιμόνι ενός σπορ αυτοκινήτου δεν ανήκει μόνο στους άνδρες, ανήκει και στα δύο φύλλα. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Marie, you've reached the huge recognition of the top 10 world ranking. Could you share some of the mental tools that helped you cope with the high demands of top-class tennis? Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυρίως φέτος έχω δουλέψει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου και στον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου όταν είμαι μέσα στο γήπεδο. Έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που επικοινωνώ με την ομάδα μου. Γενικά, πιστεύω ότι έχει αλλάξει όλο το mindset μέσα στο γήπεδο και εκτός φυσικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προσπαθώ να εμψυχώνω τον εαυτό μου σε κάθε στιγμή, κυρίως όταν χάνω, όταν είμαι πίσω στο σκορ. Προσπαθώ να υπενθυμίσω τον εαυτό μου τι έχω καταφέρει, το ότι μπορώ να καταφέρω ακόμα μεγαλύτερα πράγματα και απλά μιλάω πάρα πολύ θετικά στον εαυτό μου. Have you ever encountered discrimination and stereotypes as a woman tennis player? Η αλήθεια είναι πως ευτυχώς όχι, δεν έχω. Σίγουρα λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από πολύ κόσμο στα social media, είτε θετικά είτε αρνητικά. Νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο έχω αποδεχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι θα είναι στη ζωή μου. Όταν είναι θετικό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, αλλά όταν είναι κάτι αρνητικό απλά προσπαθώ να το αγνοώ και με τον τρόπο που αντιμετωπίζω πλέον τις καταστάσεις, νομίζω ότι δεν με επηρεάζει καθόλου. Εντάξει, όλα είναι μέσα στη ζωή και το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζεις. Given last year's accusations in sport that led to a Greek hashtag MeToo movement, have you ever encountered sexual, mental or physical harassment, either yourself or maybe through a friend's confession? Όχι, πάλι ευτυχώς δεν έχω ξαναζήσει κάτι, δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο βασικά. Νομίζω ότι το τι συνέβη είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες γενικά και για τις γυναίκες παγκοσμίως. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω πολύ σωστούς και καλούς ανθρώπους γύρω μου, καλή οικογένεια, σωστούς γονείς. Και επειδή ταξεύω πολύ με την ομάδα μου, πολύ καλή ομάδα. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο, είμαι πολύ τυχερή, ούτε κάποιο κοντινό μου πρόσωπο, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο ανησυχεί κάθε γυναίκα στον κόσμο. And what attracted you to become a tennis player? What urged you to become a tennis player as a young woman? Νομίζω το ότι ήταν ένα μοναχικό σπορ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος
τα πάω καλά με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ ανταγωνιστική και το τένις είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και το ότι ήμουν πάρα πολύ αθλητική και πάρα πολύ δυνατό παιδί από πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, το τένις είναι ένα σπορ το οποίο μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά και μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μετανιώσω ποτέ στη ζωή μου, προφανέστατα. Και νομίζω ότι το τένις μου έχει δώσει και θα μου δώσει πάρα πολλά πράγματα για το υπόλοιπο της ζωής μου. What feelings does a win provoke in you? Does it encourage you to keep going or does it stress you out because of the high expectations it creates? How do you cope with a loss as well? Ξεκινώντας από τις νίκες, νομίζω ότι το συνέστημα της νίκης δεν τα άλλαζα για τίποτα στον κόσμο. Είναι κάτι πολύ μοναδικό που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν. Ειδικά όταν παίζω σε ένα γεμάτο στάδιο με πολύ κόσμο, είναι κάτι το απίστευτο. Για τις ήττες, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πλέον μετά από τόσα χρόνια καριέρας, νομίζω ότι το έχω συνηθίσει. Κάποιες πονάνε πιο πολύ, κάποιες λιγότερο. Φέτος ήταν μια χρονιά η οποία είχε ήττες οι οποίες ήταν δύσκολες να τις αντιμετωπίσω. Αλλά νομίζω ότι αυτές με έκαναν τόσο δυνατή και να φτάσω σε αυτό το σημείο που είμαι σήμερα. Now if we could focus on the benefits that sport gives people, how can they become a source of strength for women? Sorry, I did not get that question. That's okay. So maybe for a young woman, how would sport benefit them and become a source of strength for their well-being and mental strength? Ναι, νομίζω ότι ο αθλητισμός γενικά μόνο καλά μπορεί να σου προσφέρει. Νομίζω ότι για ένα κορίτσι μιας νεαρής ηλικίας είναι πολύ σημαντικό και το τένις είναι ένα σπορ το οποίο μπορεί να σου δώσει, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολλά πράγματα. Γενικά, δεν ξέρω, σε οριμάζει, σε κάνει να καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι δεδομένα στη ζωή. Γενικά, ο αθλητισμός, είτε είσαι αγόρι, είτε είσαι κορίτσι, μπορεί να σου προσφέρει πάντα πάρα πολλά. Okay, and this is the last one in this set. So, stereotypically, a luxurious car is a male status symbol. What does a Porsche with a female driver mean to you? And what does the phrase dare forward mean to you? Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο, αν μπορέσω να το πω, πιστοδρομικό, το ότι τα σπόρα αμάξια είναι μόνο για τους άντρες. Εμένα προσωπικά τα σπόρα αμάξια είναι ένα από τα χόμπι μου, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι. Οι κοντινοί μου άνθρωποι ξέρουν πόσο μου αρέσουν τα αυτοκίνητα και πόσο μεγάλη φαν της Porsche είμαι. Είναι κάτι το οποίο διασκεδάζω και απολαμβάνω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ναι, έχουμε ξεπεράσει λίγο αυτή την... είναι ένα ταμπού, θα το έλεγα, ότι τα σπόρα αμάξια είναι μόνο για τους άντρες.